Ανοίγουν ξανά τα ταμεία του κράτους με την Ζέτα Εμιλιανίδου να ανακοινώνει νέα δέσμη μέτρων στήριξης εργαζόμενων, επιχειρήσεων και ανέργων που μετρούν πληγές λόγω κορονοϊού. Μέσω των νέων σχεδίων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση θα επωφεληθούν πέραν των 60.000 εργαζομένων. Με βασικό παρονομαστή την μισθολογική επιδότηση της τάξης του 60% τα μέτρα τίθενται σε άμεση ισχύ. Η συνολική δαπάνη των νέων σχεδίων στήριξης που εξήγηλε σήμερα η Υπουργός Εργασίας είναι περίπου 130 έως και 150 εκατομμύρια ευρώ. Η επιδότηση αφορά στο 97% του προσωπικού στις επιχειρήσεις του ξενοδοχειακού κλάδου που θα αναστείλουν εντελώς τις δραστηριότητες τους. Τουριστικά καταλήμματα που θα παραμείνουν ανοιχτά θα λάβουν στήριξη για το 90% των εργαζομένων, ενώ 100% στήριξη θα λάβουν μικρές επιχειρήσεις του κλάδου με 3 εργαζόμενους μέχρι τον Μάρτιο του 2021. Υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις που λόγω των μέτρων έχουν μείωση του κύκλου εργασιών και πέραν του 80%. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα μπορούν να περιληφθούν στο σχέδιο της πλήρους αναστολής. Σε επιχειρήσεις που πληγήκαν μερικώς από την πανδημία αφορά το σχέδιο για επιχειρήσεις ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων. Θα παρέχεται στήριξη στο 50% των εργαζομένων υπό την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών έχει μειωθεί πέραν του 40% και στήριξη 100% σε επιχειρήσεις μέχρι 3 εργαζόμενους. Δύο επιπρόσθετα σχέδια έρχονται για να στηρίξουν τις επιχειρήσεις που τελούν υπό υποχρεωτική αναστολή. Συνδέονται με επιχειρήσεις που επηρεάζονται από τα διατάγματα του Υπουργείου Υγείας. Θα παρέχεται στήριξη από 97 μέχρι 100% των εργαζομένων. Βασικός όρος συμμετοχής στα σχέδια της κυβέρνησης είναι να μην έχει γίνει καμία απόλυση για οποιονδήποτε λόγο. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπου κάποιες επιχειρήσεις που ήταν δικαιούχοι στα σχέδια έχουν προχωρήσει σε απολύσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις προχωρούμε και ζητούμε την επιστροφή όλων των ποσών τα οποία έλαβαν από τα σχέδια. Αυτό τέλος, εργαζόμενοι όπως οδηγοί ταξί και φωτογράφοι με μείωση των εργασιών τους πέραν του 40% θα λάβουν επίσης επίδομα. Με το μικρότερο ποσό σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αναγκαίες ψηλές εισφορές στα ταμεία των κοινωνικών ασφαλίσεων 300 ευρώ και ένα μέγιστο ποσό τα 900 ευρώ για περίοδο 4 εβδομάδων. Για ακόμη 2 μήνες επεκτείνεται η καταβολή του ανεργιακού επιδόματος ύψους 500 ευρώ στους ανέργους. Όσοι εμπίπτουν στις ευπαθείς ομάδες με βάση το διάταγμα του Υπουργείου Υγείας και ο εργοδότης αδυνατεί την ελοποίηση τις συνθήκες εργασίας θα λάβουν επίδομα ασθενείας. Με μέγιστο ποσό τα 1.214 ευρώ μηνιαίως και το ελάχιστο τα 360 ευρώ. Από τον Μάρτιο μέχρι και σήμερα δαπανήθηκαν πέραν των 530 εκατομμυρίων ευρώ μέσω των σχεδίων στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων. Μέσα από τα σχέδια αυτά επωφελήθηκαν πέραν των 190.000 εργαζομένων.